Κύριε Χαρίτο, πολύ καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Χαίρετε και καλή σας μέρα και να σας πω ότι και το Χιούκι έρθηκε εδώ και το πήρε βεβαίως εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένα χαρούμενο θέμα, ένα γεωχαρούμενο. Χαρούμενο. Φέτος δεν είναι το ίδιο. Έχει το χιόνι στο Χερμόν, τα σύνορα με το Λίβανο, αλλά έχει και τα καλά του. Το καλό είναι ότι συνήθως το χειμώνα με αυτές τις συνθήκες η μεθόριος του Λιβάνου με το Ισραήλ δεν προσφέρεται για χερσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν οι στρατιωτικοί τουλάχιστον λένε ότι για να δούμε τι θα γίνει και με το Λίβανο, αν και αυτές τις ημέρες και κυρίως από την Κυριακή και μετά το επίκεντρο είναι το τι θα γίνει με τη Γάζα. Και συνέβη την Κυριακή ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, των Αμερικανών, των Αιγυπτίων και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που είναι αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, συναντήθηκαν στο Παρίσι, όπου εκεί έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο, το πλαίσιο αυτό που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, σε τέλος του πολέμου, σε εκεχηρία. Κανείς δεν το ξέρει ακόμα αυτό. Αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι ότι σε στάδια 3 ή 2, είναι πολλές οι διαρροές που αντικρούονται, θα γίνεται η απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς και θα γίνεται η αποφυλάκηση πολλών μαχητών, ενόπλων, στελεχών της Χαμάς και άλλων ομάδων που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ. Όμως βρισκόμαστε σε ένα όργιο φημών και δημοσιευμάτων. Σήμερα οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διάφορες εκδοχές αυτού του πλαισίου. Οι περισσότερες μιλούν για έναν κρατούμενο, έναν όμηρο Ισραηλινό τον απελευθερώνει η Χαμάς έναντι χιλίων τελεχών που βρίσκονται σε Ισραηλινές φυλακές. Έσπευσε η κυβέρνηση να πει ότι αυτά είναι ανακρίβειες, ότι αυτά δεν είναι σωστά και ότι θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε στο Κατάρ ουσιαστικά, που έχουν υποσχεθεί οι Καταρινοί ότι εντός των επομένων ημερών θα απαντήσουν και επισήμως από την Χαμάς εάν αποδέχονται αυτό το πλαίσιο. Πού διαφωνούν? Η Χαμάς θεωρεί ότι με το που θα τελειώσει αυτή η διαδικασία των απελευθερώσεων, θα οδηγήσει δηλαδή στην απελευθέρωση όλων των εχμαλώτων των Ισραηλινών και με τη σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων των Ισραηλινών από τη Γάζα, στο τέλος θα τελειώσει και ο πόλεμος. Που σημαίνει τι? Ότι η Χαμάς θέλει να συνεχίσει να ασκεί την πολιτική της επιρροή στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό οι Ισραηλινοί δεν το δέχονται. Ένα άλλο θέμα που δεν δέχονται οι Ισραηλινοί είναι ότι με το που θα τελειώσει αυτή η διαδικασία θα τελειώσει και ο πόλεμος. Οι Ισραηλινοί δεν δεσμεύονται ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις. Και το άλλο που είναι πολύ λεπτό σημείο, τι θα γίνει με την ηγεσία της Χαμάς και στη Γάζα αλλά και εκτός από τη Γάζα, αλλά κυρίως αυτοί που είναι ακόμα στη Γάζα, ο Σινουάρ και ο Μοχάμαντε, που θεωρούνται ότι ζουν ακόμα, πού θα πάνε? Και εκεί που θα πάνε, εάν θα είναι και προστατευμένοι. Αυτό πάντως που έχει συμφωνηθεί και φαίνεται ότι όλες οι εκδοχές συνάδουν, ότι θα αυξηθεί στο τριπλάσιο η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως αυτό που περιμένουμε, κύριε Χαριτό, να γίνει. Από την άλλη πλευρά όμως είχαμε δει ότι χθες για πρώτη φορά ύστερα από τις 8 Ιανουαρίου η Χαμάς εκτόξευσε πάνω από 15 ρουκέτες προς το Τελαβίβ. Δηλαδή ξαναγυρίσαμε σε μια κατάσταση που είναι πολύ ρευστή και κανένας δεν γνωρίζει πού θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Θα το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Εμείς ελπιστούμε να έχουμε ημερομηνία για την κατάπαυση του πυρός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον. Αυτό θα κρατήσουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.